Εμείς πάμε να κάνουμε έναν πρόλογο με ένα βίντεο του επόμενου θέματος. Δηλαδή. Για να περάσουμε λοιπόν στην ομάδα θέαμα, εμείς θα δούμε κάποια πλάνα τώρα από την παράσταση πέρυσι του Ασχύλου που ανέβηκε το καλοκαίρι στο φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να δούμε. Δυνατή κραυγή ακουγόταν. Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, των πατρικών θεών τα ιερά, τους τάφους των προγόνων. Αγώνας, τώρα και για όλους. Στένες, κλάψε. Η βαριά σου η φωνή ασπάει στα ουράνι. Κάνε τραγούδι σπαραγμού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ομάδα λέγεται Θέαμα. Είναι αρχικά. Θα τους γνωρίσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να πούμε, το ξαναλέμε, το είπε και η Σόνια πριν, το μοναδικό θέατρο με ηθοποιούς, με αναπηρία στην Ελλάδα. Να πούμε επίσης ότι θα τους γνωρίσουμε ποιοι. Κατάφεραν και σπούδασαν. Προσφάτως, πριν από ένα μήνα, ενάμιση, καταργήθηκε πια αυτός ο τρομακτικός νόμος που έλεγε ότι όποιος δεν είναι αρτιμελής, δεν ξέρω τι σημαίνει αρτιμελής, λες και είμαστε όλοι αρτιμελείς, γιατί κανείς μας δεν είναι, δεν έχει δικαίωμα να γίνει ηθοποιός ή να ανέβει στο σανίδι. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι που είναι κοντά μας. Είναι πολεμιστές υπό την έννοια ότι δεν το έβαλαν εδώ και πολλά χρόνια κάτω. Να τους καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης Οικονόμου λοιπόν είναι κοντά μας, τοπιός και σκηνοθέτης και ιδρυτής της ομάδας Θέαμα. Ο Μιχάλης Ταμπούκας επίσης ο ηθοποιός και ο Μάνος Ζουρνατζίδης. Ο Πάνος Ζουρνατζίδης, τοπιός και θεατρολόγος. Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι τρεις σας. Τα αρχικά του Θέαμα είναι... Θέαμα αποτελεί ακρονίμιο του Θεάτρου Ατόμων με Αναπηρία. Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα. Θεατρική επαγγελματική ομάδα ατόμων με και χωρίς αναπηρία, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για γκετοποίηση, μιλάμε για κοινωνική ενσωμάτωση, άρα μιλάμε και για άτομα με και χωρίς αναπηρία. Και είναι όλοι επαγγελματίες ηθοποιοί ή ηθοποιοί που έχουν επαγγελματική αξίωση, βρίσκονται δηλαδή στην εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα. Μάλιστα. Να πούμε ότι η άρση αυτή τη απαγόρευση σπουδών υποκριτική είναι πια ένα γεγονός. Πρέπει να το πούμε. Είναι. Έτσι, μην μας κατηγορήσουν κανείς. Από τον Φεβρουάριο. Πολύ σημαντικό. Είναι και είναι και μια μεγάλη νίκη. Και ίσως βοηθήσαμε κι εμείς ελαχίστως. Βοηθήσαν πάρα πολύ άνθρωποι. Θέλω να πω ότι ασχοληθήκαμε μια μέρα με αυτό το θέμα. Και είμαστε και δύο πολύ θυμωμένοι. Και συντόμως δεν ευλογώ κανένα γέννη. Προς Θεού δεν είπα ότι. Αλλά επιτέλους καταργείται κάτι το οποίο είναι ό,τι πιο ρατσιστικό θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Ναι, είναι ένα προεδρικό διάταγμα. Το οποίο κατάλοιπο του Μεταξά κιόλας, μια αναχρονιστική διάταξη του 83, το οποίο θέλω να δώσω πραγματικά όχι τα εύσημα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του αγώνα, πιο φανερά, πιο κρυφά, δώσανε έναν ισχυρό αγώνα για να καταργηθεί αυτός ο όρος, γιατί για έναν όρο μιλάμε, τον όρο αρτιμέλειας που αφαιρέθηκε από αυτό το προεδρικό διάταγμα. Τα εύσημα όμως πρέπει να δοθούν στην κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία. Είναι μια κίνηση που στεγάζει και ομάδες, και όπως είναι και η ομάδα Θέαμα μέλος, και αυτόνομους καλλιτέχνες που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια με δράσεις, με έντονη φωνή και κερδίσαμε... Ναι, αλλά άκουσε και το παρόν Υπουργείο, γιατί πέρασαν τόσα Υπουργεία που θεωρούσαν έτσι... Δεν είναι μόνο ένας, γι' αυτό και δεν χρειάζεται... Είναι όχι, όμως θέλω να πω ότι τέλος πάντων άνοιξε... Μια τρύπα στον ουρανό ξαφνικά. Άνοιξη. Και ακούστηκε αυτό, γιατί εγώ τα ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και η κοφή
και όσοι είναι σε αμαξίδιο και όσοι δεν είναι σε αμαξίδιο, αλλά έχουν αναπηρίες. Λες και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την τέχνη είναι πραγματικά αρτιμελείς. Γιατί θεωρούμε ότι η αρτιμέλεια είναι ένα πρόβλημα στο πόδι, στη μέση, στο χέρι, στο εαυτό, στο χέρι. Ποιος ξέρει κανείς πόσοι από τους ηθοποιούς έχουν ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα. Όπως όλοι μας. Έτσι. Τι σημαίνει, δηλαδή, έχει κανείς ρωτήσει κάποιον άνθρωπο, είσαι ψυχικά υγιής για να γίνεις ηθοποιός? Όχι, βέβαια. Ενώ όταν πας στο αμαξίδιο, λέει όχι, παιδιά, συγγνώμη, έχει κοπεί ήδη, φύγε. Γιατί πρέπει επίσης όμως να είσαι ψυχικά υγιής για να κάνεις καλό θέατρο? Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, ξέρετε. Για αυτό το τυπικό της κοινωνίας, το περί υγείας. Τι σημαίνει υγεία? Είναι πολύ σχετική. Τίποτα δεν σημαίνει. Όπως επίσης και η αναπηρία απαραίτητος δεν έχει να κάνει με υγεία. Μπορεί να υπάρχει μια αναπηρία η οποία να σχετίζεται με έναν παράγοντα υγείας, αλλά όχι. Η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα, είναι μια ζώσα κατάσταση. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα στις δράσεις. Να σας πω μόνο κάτι, ότι είπατε για μια τρύπα στον ουρανό. Αλλά είναι μόνο η τρύπα προς το παρόν. Γιατί η πρακτική εφαρμογή, το πώς θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις το Σεπτέμβρη, ακόμα είναι σε μια διαδικασία που δεν έχουμε δει φως. Θα το κοιτάξουμε όλοι μαζί. Και... Είμαι αισιόδοξο ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Ουσιαστικά από τώρα και δηλαδή ξεκινάμε τώρα. Δηλαδή αυτό ήταν μόνο η αρχή, η πολύ αρχή όμως. Ναι, αλλά και η αρχή θέλει, το θέλει πάρα πάντως. Πολύ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, πάμε στις δράσεις αυτής της ομάδας. Στο να ξεκινήσουμε, Σόνια, να είσαι από το εξωτερικό. Και να έρθουμε στο εσωτερικό, γιατί έχουμε πολλά σπουδαία πράγματα να πούμε. Έχουμε Λονδίνο, έχουμε διάφορα, για πες μας. Ναι, βρισκόμαστε ήδη στις τελευταίες μέρες πριν την παγκόσμια πρεμιέρα. Γιατί λέω παγκόσμια, γιατί είναι μια παγκόσμια περιοδία του νέου μας έργου, που τυκλοφορείται Blindfold, The Night of the Hunt, σε μια όχι τόσο δόκιμη μετάφραση, είναι Τυφλόμυγα, η νύχτα του κυνηγιού. Και είναι, το έχει γράψει η Σοφία Σταυρακάκη, η οποία το σκηνοθετεί κιόλας. Μαζί με τη Σοφία Σταυρακάκη, τη Χάνα Ερχατζομάρ και τον Κωνσταντίνο Λούκα. Θέλω να πω ότι οι συμμετέχοντες έχουν... Ο Κωνσταντίνος είναι άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η Χάνα είναι μια κοπέλα με έχει σύντομο Down. Εγώ έχω κινητική αναπηρία και η Σοφία δεν έχει καμία αναπηρία. Είναι άτομο χωρίς αναπηρία. Μιλάμε αυτό ακριβώς, ότι μπορούν όλοι να είναι ίσοι πάνω στη σκηνή και να διεκδικούν το αυτονόητο και να είναι επαγγελματίες χωρίς καμία έκπτωση σε ό,τι κάνουν. Όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν, όλος αυτός ο επαγγελματικός αγώνας ξεκινάει στο Brighton, στο φεστιβάλ του Brighton 5 Μαΐου για 7 παραστάσεις και θα συνεχίσουμε στη χώρα, στην Αγγλία, στο Λονδίνο στις 13 Μαΐου με διπλή παράσταση στην περιοχή του Camden, στο Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου. Εσύ όμως, Μιχάλη, να μας πεις ποιες θα είναι οι επόμενες παραγωγές της ομάδας θέαμας, τις οποίες θα συμμετάσχεις κιόλας από ό,τι βλέπω στο Νεκρασόφ. Ναι, το Νεκρασόφ είναι σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση. Είναι η μοναδική κωμωδία που έγραψε ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Ακούγοντας το κάποιος που λέει τώρα κωμωδία και Σάρτρ. Ναι. Ο Σάρτρ όταν το έγραψε, είχε μια αξίωση το να λειτουργήσει η κωμωδία που θα έγραφε ως άμεση συνέχεια, το κατά δύναμη, δεδομένων των συνθήκων και τηρουμένων των αναλογιών, σε συνέχεια της παράδοσης της αμυγούς ρίζας της κωμωδίας από τον Αριστοφάνη. Και το πετυχαίνει με έναν πραγματικά εξαιρετικό τρόπο. Έχει αντλεί από την καθημερινότητά του, από πρόσωπα υπαρκτά της εποχής του, μιλάει για πολιτικές, κοινωνικές καταστάσεις οι οποίες άπτονται της σύγχρονης καθημερινότητας και της πραγματικότητας της εποχής και ταυτόχρονα λειτουργεί και διαχρονικά, και όλο αυτό μέσα ακριβώς από την αμυγή λειτουργία της κωμωδίας, δηλαδή με εξαιρετικό θεατρικό λόγο δομημένο στην κωμική του υπόσταση. Πότε θα ανέβει η παράσταση αυτή και πού? Αυτή θα ανέβει με το καλό από το φθινόπωρο, τη νέα σεζόν. Πάνω. Από ελληνικό ρεπερτόριο επίσης. Το 16 πήγαμε και επίδαυρο. Όχι, δεν πήγαμε επίδαυρο. Παίξαμε στο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ. Στο εθνικό, στην πειραματική σκηνή. Στην πειραματική. Κούρκουρος, στη σκηνοθεσία και μετάφραση του Βασίλη. Του Βασίλη μας. Τους Πέρσες. Φέτος τι έχουμε? Φέτος συμμετέχω και εγώ στο Νεκρασόφ. Και παράλληλα συνεργάζομαι με την πηγή Δημήτρα Κοπούλου,
σε ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη που λέγεται Lebensraum, ζωτικός χώρος, μαζί με τον, και παίζω εγώ με τον Σύφη τον Πολυζωίδη. Αυτό πρόκειται για ένα έργο που πείραμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μας, μάλλον προσπαθεί να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο μας έχουν μεταφέρει το φόβο και μας δημιουργούν συνειδήσεις και κατά πόσο το κοινό, είμαστε κοινό σε κάποια πράγματα, κατά πόσο έχουμε συμμετέχουμε ενεργά ή μη και με τη σιωπή μας ακόμα στο να γίνονται διάφορα εγκλήματα. Η παράσταση αυτή έχει ξεκινήσει ήδη, παίχτηκε στο Θέατρο Φάουστ τα Δευτερότητα από τις 12 Δεκέμβρη μέχρι μερικές εβδομάδες. Και τώρα θα συνεχίσουμε με μια μίνι περιοδία από τις 21 έως τις 24 Απριλίου θα είμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου. 28 Απριλίου στο Διπεθέ Καλαμάτας και 10 με 14 Μαΐου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δουλειά δηλαδή. Ακριβώς αυτό, δουλειά. Και το λέω δουλειά. Επιτρέψτε μου να πω ότι η ενεργή συμμετοχή των μελών του θέαμα σε άλλες παραγωγές δείχνει τον πραγματικό μας στόχο, την επαγγελματική αξίωση των ατόμων με αναπηρία. Δεν είμαστε μια ομάδα που κάνουμε μεταξύ μας θέατρο, μεταξύ μας δουλειές για να λέμε εμείς να βαφτίζουμε τον εαυτό μας επαγγελματία. Η παρουσία του Πάνου, η παρουσία όλων και άλλων μελών σε άλλες παραγωγές δείχνει... Είσαι πολύ σαφής εξ αρχής, ότι λέμε... Είμαστε ηθοποιοί. Ακριβώς. Τελεία. Ακριβώς. Παίζουμε με αρτιμελείς, τέλος πάντων, όπως το θεωρούμε. Παίζουμε. Ένα καλλιτεχνικό δυναμικό το οποίο εξελίσσεται από κάθε άποψη σε όλους τους τομείς. Κανονικοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες κλπ. Χωρίς να λέμε, μα εσύ αυτό, εγώ αυτό, εσύ το άλλο κτλ. Αυτό που καμιά φορά λέμε, ας πούμε, ότι μέσα στον απίθυνο ρατσισμό που τελευταία χρόνια παγκοσμίως μας έρχεται από συγκεκριμένα κέντρα, πως θα μισηθούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και όχι πως θα έχουμε μια σύνθεση, που λέμε καλός είναι αυτός, αλλά ξέρεις είναι ομοφυλόφιλος. Καλός είναι αυτός, αλλά ξέρεις δεν ακούει. Καλό παιδί είναι, αλλά ξέρεις είναι φαλακρός. Καλός είναι, αλλά είναι χοντρός. Καλό είναι, αλλά είναι κοντός. Αυτό το πράγμα πρέπει τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να μην το έχουν στο μυαλό τους. Να μην υπάρχει. Να μην σκέφτονται, για παράδειγμα, πολύ απλά και άμεσα όπως το συζητάμε. Στη ροή αυτής της διατύπωσης της πρότασης, το αλλά. Είναι καλός αλλά. Είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι, που έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε. Να υπάρχουν τα εμπόδια. Και λέμε επίσης ότι υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχει ένα αλλά που ότι άνθρωποι που έχουν προβλήματα είναι χιλιάδες φορές πιο αγωνιστές. Και αυτό το αλλά, ας το δούμε όλοι οι άλλοι, που λέμε ότι... Δεν αυτό και δεν μου λείψε εκείνο και το νέο κινητό και δεν πρόλαβα το ραντεβού. Και να δούμε ότι υπάρχουν πραγματικά σοβαροί αγωνιστές και όχι κάποιος που τρέχει να προλάβει ένα λεωφορείο και λέει αγωνίστηκα σήμερα. Ξέρετε, ναι, απλά. Δεν το λέω... Εγώ το φοβάμαι λίγο τον όρο του αγωνιστή. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι από μόνο του. Γιατί είναι αυτό που είπες πριν, ότι είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται να βάζεις άτομο με αναπηρία. Δεν είμαι αγωνιστής, εγώ θέατρο κάνω. Δεν κάνω κάτι. Διαφορετικό. Εντάξει, άρα η επανάσταση και το πώς θα δούμε τα πράγματα είναι προσωπική υπόθεση πάνω απ' όλα. Και το λέω γιατί και δίνω πάσα στο επόμενο. Αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση. Και η συνείδηση ακριβώς. Δίνω αμέσως πάσα στο επόμενο θέμα. Μέσα από την εκπαίδευση, παιδιά. Το νέο μας έργο που το έβαλα για τελευταίο που θα προσεγγίσουμε. Για να κλείσουμε, Βασίλη, μου, είναι παρακαλώ. Η Αντιγόνη. Και η Αντιγόνη με μια σύγχρονη πειραματική προσέγγιση. Γιατί θέλουμε να δείξουμε τον προσωπικό αγώνα αυτή τη ηρωίδα. Τελικά ήταν η ηρωίδα η Αντιγόνη. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής της που όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να δούμε αν όντως είναι ο ηρωισμός, αν όντως είναι η επανάσταση, ποια είναι η επανάσταση. Προσεγγίζουμε λοιπόν την Αντιγόνη. Θα έχουμε την χαρά στο τέλος του καλοκαιριού, 29 Αυγούστου, να την παρουσιάσουμε. Και ελπίζω... Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί εγώ αγαπάω το αρχαίο θέατρο. Είναι, θα λέγαμε, Αυτό το βλέπουμε από την πορεία σου, το έχεις αποδείξει άλλο. Είναι και η μάνα όλων. Έτσι. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Σας ανέστη, να είστε καλά. Αληθώς. Και καλή δύναμη σε όλους μας γενικότερα σε αυτές τις εποχές. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι θα είμαστε κοντά σας.